Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και ακούτε την εκπομπή Νόστος στο Cosmos FM της Νέας Υόρκης. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι η διαμόρφωση της ταυτότητας του ατόμου και η σημασία των ηθικών αξιών στη σύγχρονη εποχή. Θα διερευνήσουμε δηλαδή πώς οι αξίες καθορίζουν τον τρόπο που ζούμε και σκεφτόμαστε. Αξίες μπορεί να έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Σύμφωνα με εκείνες που πρεσβεύουμε, διαμορφώνουμε την ταυτότητά μας ως άτομα, αφού καταδεικνύουν τρόπους συμπεριφοράς σε προσωπικό, κοινωνικό και πολιτισμικό επίπεδο. Τον τελευταίο χρόνο, η ανθρωπότητα βιώνει τις συνέπειες μιας άνευ προηγουμένου πανδημίας, καθώς συμβαίνει για πρώτη φορά ταυτόχρονα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι ανθρώπινες αντοχές δοκιμάζονται, τα μέτρα προστασίας από την πανδημία θεωρούνται επιβεβλημένα, η τεχνολογία κυριαρχεί στη ζωή του ανθρώπου, μας δίνει πολλές δυνατότητες, μπορεί να μας φέρει κοντά, μπορεί όμως και να μας απομονώσει. Σε τι βαθμό θα αλλάξει ο τρόπος ζωής του ανθρώπου και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας? Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα ερωτήματα που θα συζητήσουμε με τον παιδοψυχίατρο, υπαρξιακό συστημικό θεραπευτή ζευγαριών, ομάδας και οικογένειας και επόπτη ψυχοθεραπευτών, δόκτωρα Δημήτρη Καραγιάννη. Ο δόκτωρ Καραγιάννης είναι επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ στην Κύπρο, διδάκτορ του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Αλεξανδρούπολης και επιστημονικός διευθυντής του Ψυχοθεραπευτικού και Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου Αντίστοιξη. Είναι επίσης μέλος ελληνικών ψυχιατρικών εταιριών, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας, European Family Therapy Association, και ιδρυτικό μέλος επιστημονικών περιοδικών. Αρθρογραφεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά, είναι και συγγραφέας δοκιμίων και βιβλίων ψυχολογίας. Τα πιο πρόσφατα βιβλία του έχουν τίτλο «Έρωτας ή τίποτα» και «Αλλάζει ο άνθρωπος». Κύριε Καραγιάννη, καλωσορίσατε στην εκπομπή Νόστος και ευχαριστούμε θερμά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Καλώς σας βρήκα και πραγματικά δημιουργείται μια γλυκιά όμορφη ατμόσφαιρα που επιτρέπει να μοιράζονται σημαντικά πράγματα, αλλά με τέτοιο τρόπο που να έχει οικειότητα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραγιάννη. Τα τελευταία χρόνια ακούμε συχνά τη λέξη κρίση. Κρίση στην οικονομία, κρίση στις πολιτικές ιδεολογίες, κρίση στους θεσμούς, κρίση αξιών, υγειονομική κρίση. Σε μια εποχή που σχεδόν τα πάντα αμφισβητούνται, πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην χάσει το στόχο του και τελικά να μην χάσει το νόημα της ίδιας του της ζωής? Ωραία το ξεκινάτε, καθώς βάζετε την κρίση που αυτό το καιρό ορίζεται με όρους κοινωνικούς, γιατί όντως η εποχή μας, τόσο σημαντικών αλλαγών περίοδος, προκαλεί κρίσεις ταυτότητας γενικότερα στις κοινωνίες. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι η κρίση δεν είναι κάτι κακό που συμβαίνει κάποιες στιγμές στις κοινωνίες ή στη ζωή των ανθρώπων. Είναι ο τρόπος πραγματικά να υπάρχουμε και δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της λειτουργίας, αλλά και αποτέλεσμα ανάπτυξης. Δηλαδή το παιδάκι που από εκεί που ήταν στην κούνια βρίσκεται να περπατάει, είναι μια κρίση και που του ζητάει καινούργια δεδομένα και που απαιτεί και από τους γονείς να φερθούν διαφορετικά. Το παιδάκι που θα πάει στο σχολείο βρίσκεται σε μια κρίση που μπαίνει σε καινούργια δεδομένα και απαιτεί και από τους γονείς να μπουν σε διαφορετικές καταστάσεις. Το παιδί στην εφηβεία, όταν γνωρίζει και βγαίνει σαν νέος, όταν βγαίνει στη δουλειά, όταν μεγαλώνει, όταν αρρωσταίνει, όταν πεθαίνει. Δηλαδή η έννοια της κρίσης δεν είναι μόνο μια παθολογία, μια δυσλειτουργία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά είναι και συνώνυμο της ίδιας της ζωής. Μια ζωή που δεν έχει αλλαγές, είναι ισοπεδωμένη, είναι εν τέλει θάνατος, είναι μια ισοελεκτρική γραμμή. Επομένως, αυτό που έχουμε να δούμε είναι μέσα σε αυτό που αυτό το καιρό μιλάμε τόσο έντονα για την κρίση, είναι γιατί μπαίνουν καινούργια ερωτήματα, όπως
το μικρό παιδί που αλλάζει επίπεδο καθώς μεγαλώνει, αλλά που εκεί ζητάμε από τους γονείς να το πλαισιώσουν. Εδώ, σαν κοινωνία, αλλάζουμε φάση, αλλά δεν έχουμε από πού να πιαστούμε, ποιος γονιός θα μας πιάσει, ποιος θα μας προστατεύσει, και εκεί είναι που σαν μικρά παιδιά μπαίνουμε σε τέτοιες αγωνίες. Μάλιστα, και αυτό σκεφτόμουν και εγώ, γιατί συχνά λέγεται ότι τα βιώματα της παιδικής ηλικίας διαμορφώνουν τον άνθρωπο ως ενήλικα και ως προς τις αντιλήψεις, τις συμπεριφορές, τις επιλογές ακόμα, τις αξίες, ακόμα και τις αρχές που υιοθετεί. Σε τι βαθμό οι αντιλήψεις και οι πεποιθήσεις ενός ανθρώπου μπορούν να αλλάξουν, αλλάζει ο άνθρωπος τελικά? Αυτό, αν θα το ρώταγα στους ακροατές μας, τους Έλληνες ομογενείς, τους παλιούς στην Νέα Υόρκη και στην Αμερική, αν θα ανέτρεχαν στα διάφορα γνωμικά, στις διάφορες παροιμίες που έχουν από την Ελλάδα, το χωριά τους, θα είναι ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Αν θα δούμε τις παροιμίες, ο λύκος κι ανεγέρασε, ναι. Αν θα δούμε με το τι έχουν ξεκινήσει όλοι οι άνθρωποι που μας ακούνε, οι κροατές, είναι ότι δεν αλλάζει ο άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως οι ίδιοι έχουν αλλάξει. Έχουν βρεθεί σε νέες καταστάσεις και οι ομογενείς μας, ιδίως όταν έχουν και κάποιες γενιές πίσω, είναι ότι εκ των πραγμάτων έχουν βρεθεί να αλλάζουν, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στις διαφορετικές συνθήκες. Επομένως, αυτό που μπαίνει σαν ερώτημα σημαντικό είναι τι είναι αυτό που είναι σημαντικό να κρατάμε και από τα παιδικά μας χρόνια και από τις αξίες μας τις παραδοσιακές και από τις γενιές που έχουν προηγηθεί από μας, αλλά ταυτόχρονα τι από αυτές τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε μπορούμε να τις κάνουμε update, να τις φέρουμε δηλαδή στις νέες συνθήκες, στα νέα δεδομένα, και όχι να προδώσουμε, όχι να βάλουμε νερό στο κρασί μας, αλλά πραγματικά να τις δούμε όχι σαν κάποια μουσιακά αντικείμενα που θα βάλουμε το φιλότιμο κάπου σε ένα σημείο στο μουσείο, την αγάπη σε κάποιο άλλο, την κοινωνική στάση σε κάποιο άλλο, αλλά να δούμε πώς σήμερα αυτά που ξεκινήσαμε μπορούν να είναι εργαλεία ζωής που στους καινούριους κόσμους έχουμε να τα αξιοποιήσουμε. Και ως ένας τρόπος ενδεχομένως αυτοβελτίωσης όσο περνάνε τα χρόνια, προσπαθούμε να κάνουμε τον εαυτό μας συχνά καλύτερο. Μα αν δεν γινόμαστε καλύτεροι, τότε δεν πάμε καλά. Γιατί η στασιμότητα, σας έλεγα, ότι δεν υπάρχει στη ζωή. Εάν δεν προχωράμε μπροστά, αν δεν γινόμαστε καλύτεροι, τότε έχουμε σαπίσει, έχουμε μείνει πίσω. Και το να προχωρήσουμε δεν είναι μόνο σε έναν τομέα, μόνο στα κοινωνικά, μόνο στα επαγγελματικά, αλλά μέσα σε αυτό που μπορούμε να κοιτάζουμε τον εαυτό μας κάθε βράδυ στο καθρέφτη και να μπορούμε να λέμε κάτι καλό έγινε σήμερα, κάτι καλό έκανα. Και κοιτάζοντας την πορεία μας να νιώθουμε ότι έχουμε προχωρήσει και ότι τα στοιχεία που πήραμε κάπως τα αξιοποιήσαμε, τα τάλαντα που πήραμε τα αξιοποιήσαμε και κάτι καλό έχει γίνει στη δική μας ζωή και έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι, που δεν είναι απλώς να είμαστε καλά παιδιά που να μην κάνουμε αταξίες, αλλά να είμαστε δημιουργικοί άνθρωποι, ζωντανοί άνθρωποι, άνθρωποι που δεν θα είναι ουδέτεροι, αλλά που θα πασχίζουν πολύ στη ζωή τους, όχι ως παρατηρητές, αλλά ως δημιουργοί δυναμικών καλών καταστάσεων, καλών σχέσεων, καλής πορείας ζωής. Κύριε Καραγιάννη, μιλώντας για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, ποιες αξίες μπορούν, κατά τη γνώμη σας, να συμβάλλουν σε έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής? Είναι πολύ ωραίο αυτό το ερώτημα και είναι πολύ απαιτητικό. Θα σας πω ότι αναγκάστηκα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Όταν είχα ξεκινήσει, ας πούμε, με το θέμα της υπομονής και ένιωθα ότι η υπομονή που λέγανε οι άνθρωποι εμένα δεν μου τέριαζε καθόλου, γιατί το κατέγραφα σαν μια γεροντική στάση που πρέπει να δέχεσαι παθητικά ό,τι σου έρχεται στη ζωή και να λες
Δεν πειράζει, έτσι είναι τα πράγματα. Ώσπου συνειδητοποίησα ότι είναι άλλο η ανοχή και άλλο η υπομονή. Η ανοχή δεν είναι καλό στοιχείο, γιατί εκθέτει τον άλλον. Η ανοχή είναι δεν αντιδρώ, καθώς περιμένω ο άλλος να καταλάβει, ενώ η αρετή της υπομονής είναι εκεί που δεν αντιδρώ και επεξεργάζομαι εγώ τα στοιχεία, το πώς θα λειτουργήσω στη ζωή. Άρα είναι ίδια των δυνατών ανθρώπων, των σίγουρων. Άρα η αρετή της υπομονής, που έμοιαζε σαν κάτι παλιό που έπρεπε να το κάνουμε, είναι που συμφέρει στη ζωή. Το ίδιο πράγμα υπάρχει η αρετή της ταπεινοφροσύνης, που τούτη στιγμή σε ένα κόσμο marketing μοιάζει ό,τι πιο γελίο μπορεί να πει κανείς. Ταπεινοφροσύνη σε ένα κόσμο που παντού η εικόνα, το marketing, το PR είναι που κυριαρχεί. Αλλά αν δούμε ότι ταπεινοφροσύνη είναι η αυτογνωσία, είναι δηλαδή να ξέρω τον εαυτό μου, όχι να μειώσω τον εαυτό μου, όχι να πω ότι είμαι κάτι λιγότερο από ότι είμαι, όχι να μην χαίρομαι και να μην καμαρώνω για ό,τι πετυχαίνω, αλλά να ξέρω ότι ό,τι και αν πετύχω δεν πάβω να είμαι ένας θνητός άνθρωπος, άρα δεν καβαλάω το καλάμι. Και ένα ακόμα που θα σας πω έτσι πολύ απλό, αλλά που το λέμε όλοι, αλλά που ακόμα σε αυτές τις ημέρες του κορονοϊού είναι ξεκάθαρο ότι κυριαρχεί, είναι η αξία της αγάπης. Το να αγαπάς δεν είναι υποχρέωση. Δεν είναι πρέπει να αγαπάς. Συμφέρει να αγαπάμε. Οι άνθρωποι που δεν ξέρουν να αγαπάνε, που άρα δεν πιστεύουν ότι υπάρχει η αγάπη, ζούνε τραγική μοναξιά. Είναι σε μια ερήμωση, ακόμα και αν είναι στο κέντρο της πέμπτης λεωφόρου. Είναι μόνοι, ανεπαρκείς, χωρίς δικούς τους ανθρώπους. Μέσα στην πανδημία, οι άνθρωποι που δεν είχαν ένα δικό τους άνθρωπο να υπάρχει δίπλα τους, που να μπορούν να νιώθουν ότι μπορούν και να ζοριστούν μαζί του, αλλά δεν είχαν ούτε έναν άνθρωπο να μαλώσουν, να μπορούν να πούν μια κουβέντα ή να έχουν ένα χάδι επιτρεπτό, αφού οι γενικότερες αγκαλιές δεν επιτρεπόντουσαν. Άρα, το να αγαπάς και να αγαπιέσαι δεν είναι μια υποχρέωση, αλλά είναι ένα δικαίωμα. Όταν μπούμε στο ίντερνετ, οι δυνατότητες που έχουμε είναι άπειρες πια, πρακτικά. Γιατί είμαστε συνδεδεμένοι και μπορούμε να αξιοποιούμε ένας τον άλλο. Αυτό είναι η αγάπη και αυτό είναι ο γνήσιος τρόπος να αγαπάς. Εκεί που όχι ελέγχεις τον άλλον, αλλά που αναπτύσσεται το άλλος, αναπτύσσεσαι εσύ, και αυτό είναι win-win. Κερδίζουν και οι δύο. Άρα, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιες γνήσιες αρετές, έχουμε να τις ξαναδιαβάσουμε, όχι σαν κάτι που πρέπει να κρατήσουμε από το παρελθόν, αλλά σαν κάτι που μας συμφέρει και για το μέλλον. Γιατί η αξία έτσι μόνο μετράται αν έχει χρησιμότητα σε διαφορετικές περιόδους. Ο χρυσός, διαχρονικά εδώ και χιλιετηρίες και παραπάνω, είναι αξία στην οικονομία, γιατί έχει μια ανταλλαξιμότητα μέσα στον χρόνο. Έτσι θα έβαζα την αγάπη και έτσι θα έβαζα και πολλές άλλες αρετές που δεν μας παίρνει τώρα ο χρόνος να τις πούμε. Αλλά ουσιαστικά η αξία της αγάπης συμπεριλαμβάνει και την έννοια της αποδοχής και της αποδοχής του εαυτού μας ακόμα. Μα όταν λέει τον αγαπάς τον άλλον σαν τον εαυτό σου, αν κάνεις τον εαυτό σου τη ζωή ποδήλατο, τότε και αυτόν που αγαπάς δεν θα καλοπερνάει. Άρα αυτογνωσία. Και βέβαια. Και εκεί είναι που αυτή η αυτογνωσία είναι το ζητούμενο που δεν τελειώνει ποτέ. Όταν ο αγαπημένος μας παππούς, για τον οποίο καμαρώνουμε, ο Σοκράτης, έλεγε «Τεν είδα ούτε ουδέν είδα», δεν σημαίνει ότι δεν ήξερε. Είναι ότι έμπαινε μέσα σε αυτήν τη γνώση και θέαση του άπειρου, των άπειρων δυνατοτήτων που προσφέρει ο κόσμος, η ζωή, η δημιουργία, εκεί μέσα, αν έχεις αυτογνωσία, είσαι σαν παιδάκι που ακόμα θαμπώνεται με το κάθε τι. Έχεις να ανακαλύψεις κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και έτσι ποτέ δεν τελειώνει. Και αν θέλετε και θα τολμήσω να πω,
μετά από εκεί είμαι περίπου στις 100.000 ώρες ψυχοθεραπείας. Έχω 100.000 ώρες που έχω καθίσει και δουλεύω με ανθρώπους. Σας λέω ότι ακόμα τους γνωρίζω, ακόμα θαμπώνομαι, ακόμα θέλω να ακούω τις ιστορίες τους και ακόμα νιώθω το ίδιο track με την κάθε ώρα την θεραπευτική, σαν την πρώτη θεραπευτική μου ώρα. Γιατί έχω μπροστά μου έναν άλλον άνθρωπο που έχω να τον ανακαλύψω, που έχω να τον αποκωδικοποιήσω, που έχω να του μιλήσω έτσι που να καταλαβαίνει. Φανταστείτε λοιπόν πόσο χαζό είναι να θεωρείς ότι τον άλλο τον αγαπάς, τον ξέρεις, σου τέλειωσε, πάμε για άλλα. Πραγματικά έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που λέτε, γιατί πολλές φορές ό,τι λένε και οι ειδικοί, και εσείς ίσως το αναγνωρίζετε αυτό, είναι πολύ δύσκολο να γνωρίσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ναι, είναι ότι σαν αυτό που είμαστε ως κοινωνικοί άνθρωποι, να μην είναι εντελώς η αλήθεια, αλλά να υπάρχει από πίσω ένα σκοτεινό εαυτός που εάν βγει στην επιφάνεια με όλα τα αποθυμένα, τις ενορμήσεις, τα αίσθηκτα, πάει πια, ακυρώνεται αυτό που κυκλοφορούμε σαν κοινωνικός εαυτός και βγαίνει από πίσω όλος αυτός ο σκοτεινός εαυτός και άρα φοβόμαστε την αυτογνωσία, να δούμε τον εαυτό μας, γιατί θα αρχίσουμε να νιώθουμε το τι κακό θα βγει από εκεί μέσα. Σαν να είναι η αποθήκη, το πατάρι που έχει πεταγμένα όλα τα πράγματα παλιά και θα βγουν όλοι αυτοί οι σκελετοί από την ντουλάπα. Αυτό που η δική μου εμπειρία βγάζει είναι ότι, και θα είναι και το επόμενο βιβλίο μου αυτό, είναι ότι κάτω από το σκοτεινό εαυτό υπάρχει και μια άλλη ομορφιά η οποία δεν θα έρθει ποτέ στην επιφάνεια αν δεν τολμήσουμε να δούμε και τα σκοτεινά μας κομμάτια. Άρα δεν θα δούμε το κατά βάθος άνθρωπος είναι καλός γιατί δεν έχει σκοτεινά κομμάτια, αλλά είναι κάτω από τα σκοτεινά κομμάτια. Άρα εδώ είναι αυτό που λέμε ότι τι επιλέγουμε να είμαστε στο τέλος. Δηλαδή, ναι. Δεν υπάρχει κάτι απόλυτο καλός ή κακός. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιες γκρίζες ζώνες, οι οποίες ουσιαστικά μπορεί να συνυπάρχουν, αλλά τελικά ποια κυριαρχεί μέσα από τις αξίες που τελικά μπορεί να έχουμε στη ζωή μας. Τι επιλέγουμε οι ίδιοι να κάνουμε. Το ποιος επιλέγω να είμαι, ποιος θέλω να είμαι, είναι πραγματικά αυτό που μας διαμορφώνει τελικά στην ταυτότητά μας. Ξεκινάμε από μια δοσμένη ταυτότητα, με ένα δοσμένο DNA, με μια δοσμένη παιδική ηλικία, από δοσμένους γονείς, από δοσμένη τόπο και χρόνο που γεννηθήκαμε. Αλλά το ποιος θέλω να είμαι είναι που τελικά διαμορφώνει την ταυτότητά μου. Είναι αυτό που παλεύω να είμαι, όχι ο δοσμένος μου εαυτός. Και εκεί αν μπαίνω να γκρινιάζω, να παραπονιέμαι, να μισεριάζω, τότε επιλέγω η ταυτότητά μου να είναι το λίγο. Επιλέγω όχι να έχω γκρίζες ζώνες, αλλά να είμαι ένας γκρίζος άνθρωπος. Είναι αυτό το τόσο λίγο που είναι το μοιραίο, που δεν αφήνεις αποτύπωμα μέσα στη ζωή σου. Αυτό που δικαιούμαστε να είμαστε είναι να μπορούμε όχι να γκρινιάζουμε, αλλά να ακούμε την επιθυμία μας. Όχι ως παρόμοιση, αλλά ως στόχο ζωής. Να ακούμε την επιθυμία μας, ποτέ δεν θα μπορέσει να πληρωθεί όπως θα θέλαμε. Όμως εμείς ως ενήλικοι έχουμε να την κυνηγάμε και όχι σαν παιδική φαντασίωση. Έχει στρίβωγμα η επιθυμία, το όραμα που έχει να υλοποιηθεί όπως είναι όλοι εκείνοι οι συνέλληνες που βρέθηκαν στην Αμερική, σε διάφορα μέρη του κόσμου και που πήγανε για να σπουδάσουν, για να εργαστούν, για να τα βγάλουν πέρα μέσα σε δύσκολες καταστάσεις και που αν δεν είχαν όραμα τότε θα το χάνανε. Και αυτό είναι που έχουμε να τους τιμήσουμε. Όχι γιατί τα κάνανε όλα σωστά, αλλά γιατί δεν παραιτήθηκαν. Αυτό είναι που πραγματικά έχουμε να το εκτιμούμε και είναι αυτός ο στόχος όλων των ανθρώπων να μην παραιτηθούν, όχι απλώς από κάποιους οικονομικούς στόχους, αλλά με έναν τρόπο που να μπορέσουν να λένε ευχαριστώ κάθε στιγμή της ζωής τους. Γιατί ο ευχαριστιακός τρόπος ζωής, που εγώ τουλάχιστον προτείνω μέσα από τη δική μου θέαση, είναι ότι δεν μπορούμε
να γκρινιάζουμε για όσα μας συμβαίνουν, είτε για τις επιδημίες, είτε για τις οικονομικές καταστροφές, όλα. Αυτά θα γίνονται. Αν ζήσουμε καλά, αν γίνουμε 100 χρονών όπως μας εύχονται στα γενέθλιά μας, θα γίνουμε οι γέροντες αδύναμοι ανεπαρκείς. Άρα, αυτό που έχουμε να δούμε είναι αν θα λέμε ευχαριστώ στη ζωή μας. Ευχαριστώ για τη φύση που υπάρχει, για τους ανθρώπους που υπήρξαν δίπλα μας, για τις φανερές και αφανείς ευεργεσίες που έχουμε δεχτεί στη ζωή μας και κινδυνεύουμε να μην τις καταγράφουμε και να μένουμε μόνο στα πολύ επιμέρους, χάνοντας αυτό το δώρο της ζωής. Αυτό το δώρο της ζωής που έχουμε να το εμπνήσουμε και μέσα σε τεχνολογικές περιόδους και μέσα σε ψηφιακούς κόσμους και αν χρειαστεί μετά από το ρομποτικό διάστημα όπλιο της NASA να πάνε και άνθρωποι στον Άρη ή στον Α του Κεντάβρου, και εκεί ακόμα θα έχουμε δυνατότητα να μιλάμε για αυτές τις πανανθρώπινες αξίες. Άρα είναι σημαντικό να νιώθουμε ευγνωμοσύνη, ναι, για τη ζωή μας και όσα μας συμβαίνουν, να τιμόμαστε και τα θετικά, γιατί συνήθως εστιάζουμε στα αρνητικά. Να λαμβάνουμε υπόψη μας λοιπόν τα θετικά που συμβαίνουν στη ζωή μας και τελικά να αναλαμβάνουμε την ευθύνη της ζωής μας. Νομίζω και εδώ είναι ένα θέμα το οποίο συχνά τίθεται. Ναι, γιατί η ευθύνη για τη δική μας θέαση δεν είναι η ανάληψη ευθύνης, η ενοχή. Γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι όταν μιλάνε ο ένας τον άλλον σαν ευθύνη είναι ότι εσύ φταίς, ενοχή. Ενώ αυτό που έχουμε να δούμε σε αυτό που λέγαμε και ως προς το ποιος θέλω να είμαι το στόχο, η ευθύνη είναι η ενήλικη στάση που έχει εξουσία. Η θέση ευθύνης είναι θέση εξουσίας. Άρα, παίρνοντας την ευθύνη της ζωής μου, δεν είμαι που θα φταίω εγώ για τα κακά που θα γίνουν, αλλά έχω την εξουσία να οδηγήσω τη ζωή μου προς τα εκεί που θέλω, έτσι ώστε να μπορώ να ζω ευχαριστιακά, να μπορώ να έχω ευγνωμοσύνη για αυτό που μου συμβαίνει. Ή τουλάχιστον να νιώθω ότι έκανα τις επιλογές μου και τελικά αναλαμβάνω και τις συνέπειες των επιλογών μου. Και τη χαρά των όσων έχω πετύχει. Γιατί δεν πάλι το πηγαίνετε στο αρνητικό που πάμε να μείνουμε και χάσουμε. Μπορεί να είναι και θετικό. Απλά είναι εύκολο πολλές φορές να μην αναλαμβάνουμε μία ευθύνη, φοβούμενοι για τις συνέπειες, αλλά τελικά. Και αυτό μια ικανοποίηση μπορεί να δώσει στον άνθρωπο. Ότι είναι μια επιλογή και η αποτυχία είναι μες στη ζωή. Όχι μόνο είναι μες στη ζωή, είναι εργαλείο ζωής. Αν θα δούμε το τι λέγεται εμπειρία, είναι το σύνολο των λαθών μας. Μόνο που η καλή εμπειρία είναι η επεξεργασία των λαθών μας. Άρα, αν πρέπει να δούμε στο αν αλλάζει ο άνθρωπος που ρωτήσατε, είναι δύο τα εργαλεία με τα οποία αλλάζει ο άνθρωπος. Με την επεξεργασία των λαθών, των αποτυχιών του και με την αγάπη που δέχεται και που δίνει. Μιλώντας για το θέμα της ταυτότητας του ατόμου, την ατομική ταυτότητα ή προσωπική ταυτότητα, όπως ονομάζεται, πώς μπορεί ο ελληνισμός εντός και εκτός της Ελλάδας να διαφυλάξει και να μεταλαμπαδεύσει στις επόμενες γενιές τις αξίες του ελληνικού πολιτισμού σε ένα παγκοσμιοποιημένο και πολυπολιτισμικό κοινωνικό περιβάλλον. Και τελικά, πόσο σημαντικό είναι κατά τη γνώμη σας να κρατάμε τις ρίζες μας? Όταν δεν κρατάμε τις ρίζες μας, εξαιρενόμαστε. Δεν θα ζήσουμε. Οι ρίζες δεν είναι κάτι που πρέπει να έχεις, είναι κάτι από το οποίο τροφοδοτείσαι. Τα φυτά τροφοδοτούνται από τις ρίζες τους. Δεν είναι κάτι που πρέπει να κουβαλάμε, τις ρίζες, είναι τα υπόγενερά με τα οποία τροφοδοτούμαστε. Και πραγματικά, οι Έλληνες που έχουν βρεθεί μέσα σε όλο τον κόσμο ξέρουν πολύ καλά ότι έχουν και κάποια εφόδια πάρει, τα οποία δεν τα μυριζόντουσαν όσο ήταν μέσα στην Ελλάδα. Η έννοια του φιλότιμου, που μοιάζει πολλές φορές ότι είσαι το κορόιδο αν είσαι ο φιλότιμος, τούτη στιγμή οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παίρνουν ανθρώπους που δεν θα είναι απλώς με καλά βιογραφικά, αλλά με ανθρώπους που ξέρουν να λειτουργήσουν συνεργατικά και με τους άλλους. Γιατί αυτός που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, στο τέλος διαλύει την ομάδα. Δεν συμφέρει την εταιρεία. Άρα ένας φιλότιμος, σε εισαγωγικά, που δεν υποτιμάει τον εαυτό του, είναι αυτός που ξέρει να λειτουργήσει συνεργατικά.
είναι των Ελλήνων οι κοινότητες. Είναι ο τρόπος ότι κανείς δεν λειτουργεί ατομικά. Μα αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα στην παγκοσμιοποίηση. Γιατί αν γίνουμε σκέτο άτομα, μετά χανόμαστε μες στη μάζα και δεν έχουμε οντότητα. Αν εγώ κάθε μέρα βγαίνω με μια άλλη γυναίκα, τότε μπορεί να μοιάζει ότι περνάω καλά, αλλά δεν έχω συνέχεια. Χάνω ό,τι απέκτησα. Ενώ όταν έχω την συνέχειά μου, είναι που ακόμα και το ζόρι είναι αξιοποιήσιμο. Επομένως, αυτό που έχουμε να δούμε για τις ελληνικές κοινότητες δεν είναι ότι πρέπει να κρατήσουν αυτό που σας έλεγα μουσιακά κάποια πράγματα από το παρελθόν, γιατί πρέπει, γιατί η κοινωνία μας αλλάζει και μέσα στην Ελλάδα αλλάζουμε και παγκοσμιοποιημένη κοινωνία είναι και η Ελλάδα πια, αλλά έχουμε να δούμε ποιο είναι το σημαντικό και αυτό που λέγαμε ότι όσοι μετέχουν της ελληνικής παιδείας αυτοί είναι Έλληνες, αυτό είναι που μπορούμε να δούμε ότι μη χαθούν τα στοιχεία του πολιτισμού, της γλώσσας, των ενιών, της σοφίας, η επεξεργασμένη γνώση, που άρα θα έχουν αξία όχι απλώς σαν αναμνηστικά σουβενίρ από την Ελλάδα των παιδικών μας χρόνων, αλλά σαν εργαλεία για τις γενιές τις επόμενες που θα έχουν κερδίσει από αυτές τις αξίες τις ελληνικές. Η έννοια λοιπόν του κοινοτισμού, ότι δεν μπορεί να είμαστε άτομα, είναι πολύ σημαντικό. Okay. Αυτό δεν μπορεί να χαθεί και να είναι για καλό. Μέσα στον ελληνισμό υπήρχε πάντοτε αυτό που λέγατε τώρα και που εμείς ως ψυχοθεραπευτές το μοιάζει ότι λέμε πολύ μοντέρνο στην αυτογνωσία. Λέγαμε ότι είναι ο Σοκράτης από πίσω. Και έχει υπάρξει πριν από αυτό. Όταν μιλάγαμε για την ενασχόληση για τις αρετές και τις αξίες που μπορεί να είναι διαχρονικές, έχουν εργαστεί ατέλειωτες γενιές ανθρώπων και φιλοσόφων από την αρχαία ελληνική πραγματικότητα και πατέρων από την ορθόδοξη παράδοση που έχουν επηρεάσει τα στοιχεία αυτά και που αμήτι άλλο ήταν αναζητητές, δεν ήταν εφησυχασμένοι. Όποιοι άνθρωποι θυμόμαστε και μας είναι σημαντικοί από το παρελθόν ήταν αυτοί που πάλευαν με τα γεγονότα της ζωής τους. Άρα εγώ θα έλεγα ότι όπως οι αρχαίοι Έλληνες, όπως ο Οδυσσέας, ήταν ταξιδευτές και μάζευαν εμπειρίες και τις έφερναν στην Ελλάδα και τις μεταβόλιζαν έχοντας στοιχεία σημαντικά δικά τους, αλλά προσλαμβάνοντας το εξωτερικό καινούριο στοιχείο των κόσμων και των πολιτισμών που επισκεπτόντουσαν, έτσι ακριβώς έχουμε να κάνουμε όλοι μας τη διαμόρφωση και τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Σαν δυνατότητα να προσλαμβάνει το καινούριο, το ξένο, να το μεταβολίζει και να το ενδυναμώνει το ενυπάρχον. Αυτό μπορώ να δω για την ομορφιά του ελληνισμού, όπως τουλάχιστον εγώ την αισθάνομαι. Ουσιαστικά, γι' αυτό και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι ανέτρεξαν τελικά στο παρελθόν για να διαπιστώσουν ήδη πόσο διαχρονικές είναι αυτές οι αξίες και παραμένουν διαχρονικές μέχρι σήμερα. Έτσι ακριβώς. Και επομένως, θέλω να το πω, γιατί έχω έρθει σε επαφή και με Έλληνες εκεί στη Νέα Υόρκη και σε άλλες κοινότητες της Αμερικής ή της Αυστραλίας ή των νέων Ελλήνων που έχουν πάει στην Ευρώπη ή στην Αμερική με αφορμή την οικονομική κρίση. Αυτά τα υπέροχα παιδιά, αυτά τα υπέροχα μυαλά, αυτοί οι ωραίοι άνθρωποι που μου λείπουνε, πάρα πολύ μου λείπουνε, αυτά ήταν οι τριαντάριδες που μέσα στη μοναξιά τους παλεύουν σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα για να μην βρεθούν ουραγοί, αλλά να παλεύουν μέσα στις δύσκολες συνθήκες, με ικανοποιητικούς μισθούς και με ικανοποιητικούς όρους εργασίας, αλλά μέσα στη μοναξιά. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, είτε τους παλιούς Έλληνες που φοβούνται ότι θα πεθάνουν και δεν θα έρθουν στην Ελλάδα και δεν θα τη συναντήσουν, σε όλους αυτούς, εγώ λέω ότι ήδη ζουν το σημαντικό στοιχείο. Δεν είναι μια νοσταλγία απλώς για ένα τόπο, για ένα γεωγραφικό μήκος και πλάτος ότι είναι η Ελλάδα, αλλά
για ένα τρόπο ζωής το οποίο δικαιούται να το μεταλαμπαδεύουν όπου βρίσκονται. Είναι, να υποθέσω και αυτό, ένα μήνυμα που θέλετε να τους στείλετε μέσα του κόσμου. Ναι. Μια εμπιστοσύνη και μια εκτίμηση ότι παρόλες τις δυσκολίες κάνουν κάτι καλό και έχουν να το χαίρονται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κύριε Καραγιάννη, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σας και για την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πραγματικά και χαίρομαι για αυτό το βήμα που προσφέρετε και για τους ακροατές σας και για τους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ και θα περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον το επόμενό σας βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο ψυχίατρος, υπαρξιακός συστημικός ψυχοθεραπευτής ζευγαριών, ομάδας και οικογένειας και επόπτης ψυχοθεραπευτών, Δόκτωρ Δημήτρης Καραγιάννης. Να ευχαριστήσουμε τον Νικολίτη μας, Στυλιανό Νικολάου, για τη μανιτοσκόπηση και ηχογράφηση της σημερινής μας συνέντευξης. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στον Κόσμο FM. Από εμένα, τη Δέσποινα Φεντούλη, τις καλύτερες ευχές. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή Νόστος.